Για πρώτη φορά στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών έφτασαν οι πιστωτικές κάρτες του λαού του στα 3, 3 και πλέον και δεν έχει τίποτα να αποπληρώσει. Αυτά και άλλα τόνισε στον Τάκερ Κάλσον, ο οποίος εκδιώχθηκε εν μια νυχτή διότι ανθιστέκετο στον πρόεδρο Biden. Εκδιώχθηκε από το Fox News προσφάτως, όπως θυμάστε. Θέλουν να εκδιώξουν τη Ρωσία από την Κριμαία που το 90 και πλέον του πληθυσμού της είναι ρωσικός λαός. Από τα μόνα ζεστά ύδατα που κατέχει η Ρωσική Ομοσπονδία. Χιλιάδες λαού στο βωμό της διεύρυνσης του ΝΑΤΟ. Απαριθμεί τα κράτη που οι Ηνωμένες Πολιτείες δημιούργησαν πολέμους δεκαετιών. Σήμερα πια τονίζει, δεν πιστεύει κανείς πως υπήρξε απρόκλητη επιθετικότητα της Ρωσίας και γένετο πόλεμος. Υπάρχει στρατιωτικός νόμος, δεν γίνονται εκλογές. Πώς να γνωρίζουμε τι θέλει ο ουκρανικός λαός. Η Ουκρανία ούτως ή άλλως καταστρέφεται. Μην περιμένετε να την ανοικοδομήσουν. Τα λέω όλα από μνήμης και πρόχειρα. Θα δείτε σε λίγο. Βλέπετε τον καθηγητή Τζόφρι Ντέιβιντ Σάξ. Αυτός τα λέγει. Και είναι στο Columbia University της βιώσιμης ανάπτυξης, της οικονομικής ανάπτυξης και στον αγώνα για τον τερματισμό της φτώχειας. Παραθέτω κάποια σοκαριστικά από τα όσα είπε. Να με συγχωρέσετε, λήψη στούντιο, έχω και την αυτόματη μετάφραση. There's going to be no hundreds of billions of dollars for Ukraine. This is all fantasy world, period. And my last question, Mr. Professor, what is your explanation for the fact overall the sanctions did not put the Russian economy on hold? The war and sanctions are growing by less than 2%. According to the World Bank, Russia's economy is now the strongest in Europe and the fifth largest in the world. How is it possible? Because most of the world does not agree with the U.S. and European Union. Shockingly, the Americans and the Europeans don't understand this because our media, I think Ukraine is getting destroyed. I said at the beginning of this that the United States was going to turn Ukraine into Europe's Afghanistan. What did I mean by that? You know, the United States went into Afghanistan in 1979. President Carter ordered the CIA to start funding the jihadists to try to overthrow the Afghan government. That was 44 years ago. And look at the result. The U.S. turned Afghanistan into a 40-year battlefield. And then one day it just left. Because that's also the U.S. way. Same happened in Vietnam and in many other places. The whole thing with the U.S. is plenty of weapons, but as long as the U.S. isn't fighting there, they're content to keep sending weapons and keep having bloodshed. What's sad is that the Ukrainians are, for some reason, party to this. The Ukrainian leadership, we don't know what the Ukrainian people feel because there's no, it's martial law, there's no elections, there's no asking. Now Zelensky said mobilization of every male in the society. Are they really going to just continue to throw away the lives of tens or hundreds of thousands of people for NATO enlargement? Προσέξατε κάτι άλλο. Θέλουν να καταστήσουν την Ουκρανία Αφγανιστάν Ευρώπης. Είναι δυνατόν.
Κάτι άλλο, η συναδελφός μου στην Αμερική τονίζει ότι είναι πέμπτη οικονομική δύναμη σε επιρροσία και παρά τις κυρώσεις. Γιατί αυτά για τους όλους τα γνωστά. Τα είδατε, τα ακούσατε. Τι τονίζει. Ακούστε τώρα και τον Σεργέη Σόιγκου. Τονίζει ότι οι στρατιωτικοί πόροι της Ουκρανίας έχουν πλέον εξαντληθεί. Ηνωμένες Πολιτείες, λέει, καθαρίζουν τα στρατιωτικά οπλοστάσια των χωρών, υποσχόμενοι σε αντάλλαγμα οικονομιακές προμήθειες εξοπλισμού δυτικής κατασκευής. Είδατε πώς καθαρίζονται η Αφρική Ομοσπονδία και αυτά. Πλέον οι εταίροι, το ΝΑΤΟ εννοεί να πληρώσουν πάρα πολλά χρήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες για νέα όπλα. Σήμερα η Ρωσία αντιτίθεται όχι στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας, αλλά σε ολόκληρη τη συλλογική Δύση, την οποία προσθέθηκαν πρόσφατα κράτη περιοχής Ασίας και Ειρηνικού. Το ανθρώπινο δυναμικό της Ουκρανίας των ενόπλων δυνάμεων της δεν λαμβάνεται υπόψη. Σήμερα οι αιχμάλωτοι Ουκρανοί σε εμάς ομιλούν εξαιρετικά αρνητικά για τη δυτική στρατιωτική εκπαίδευση. Ακούστε γι' αυτό, γιατί ζούμε σε μια εποχή του παραλόγου όσο ποτέ άλλοτε. Οι Αμερικανοί εκπρόσωποι έχουν επανειλημμένα δηλώσει ότι η χρήση πυρομαχικών διασποράς είναι έγκλημα πολέμου. Το τονίζει και ο Σεργέη Σόιγκου αυτό. Σήμερα οι Ουάσιγκτον και οι συνεργοί της διαπράττουν αυτό το έγκλημα στην Ουκρανία. Δεν υπάρχει καμιά καταδίκη από ανθρωπιστικές οργανώσεις, όπως αναμενόταν. Εδώ να γελάσεις ή να κλάψεις. Καταστροφή γερμανικών αρμάτων μάχης, αμερικανικά τεθρακισμένα οχήματα, βρετανική πύραυλη και άλλα οπλικά συστήματα. Εγώ σας έχω ξεχωριστά ρεπορτάζ πόσα και πότε κατεστράφησαν. Είμαστε έτοιμοι εν κατακλείδη, τονίζει, να μοιραστούμε τις εκτιμήσεις μας για τις αδυναμίες της δυτικής τεχνολογίας με τους εταίρους μας. Κι άλλο κι αυτό, περισσότεροι 300 διορισμοί στρατιωτικών σε διάφορες θέσεις έχουν μπλοκαριστεί στη Γερουσία από τον Τόμι Τάμπερβελ, γερουσιαστή από την Αλαμπάμα, που διαμαρτύρεται με αυτόν τον τρόπο για τις προσπάθειες του στρατού να διασφαλίσει την πρόσβαση όλου του προσωπικού του σε υπηρεσίες άμβλωσης. Το έλα να δεις. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής του Μπάιντεν. Και πανέτοιμη και η Ζίρκον πύραυλη που μόνο 20 δεύτερα έχει ο εχθρός να αντιδράσει. Άρα, ποτέ. Για κρυμμένες ειδήσεις, έγκυρη και έγκυρη ενημέρωση, εγγράψου, κοινοποίησε να το γνωρίσουν όλοι. Η αλήθεια, πάση θυσία εδώ.